συνεχίζει να δέχεται τα σκουπίδια του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ πολύ σύντομα θα μεταφέρονται εκεί και μέρος των απορριμμάτων της Σιθωνίας. Για υπουργικές τώρα αποφάσεις που πρέπει να τηρηθούν απαραίτητα, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος. Αντιδράσεις στην ελάσσονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας συνεχίζει να προκαλεί η μεταφορά σκουπιδιών στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Πολυγύρου από άλλους δήμους του νομού. Ο επικεφαλής της παράταξης, Θωμάς Καπλάνης, υποστηρίζει ότι η εναπόθεση στον χιτά των απορριμμάτων της Βόρειας Χαλκιδικής έπρεπε να σταματήσει εδώ και 8 μήνες, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα σκουπίδια της Βορείου Χαλκιδικής έρχονται καθημερινά εδώ και 10 μήνες στο χιτά του Πολυγύρου και συνεχίζουν βεβαίως να έρχονται, παρόλο ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε πέρυσι κατά πλειοψηφία, την ψήφισε μόνο η παράταξη του κυρίου Ζωγράφου, έλεγε ότι θα έρθουν τα σκουπίδια μόνο για 2 μήνες. Ήδη έχουμε κλείσει 10 μήνες, προχωράμε και βγάλαμε το συγκεκριμένο δελτίο τύπου για να επισημάνουμε τον κίνδυνο τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Τα απορρίμματα τα οποία θα έρθουν στο κοιτά του Πολυγύρου να είναι πολλαπλάσια. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος σημειώνει ότι η υπουργική απόφαση υποχρεώνει πλέον τον φορέα διαχείρισης να δέχεται σκουπίδια από άλλες περιοχές. Ο ίδιος υπογραμμίζει και τα οικονομικά ωφέλη για τους δημότες. Τα απορρίμματα του Δήμου Αριστοτέλη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΕ, μπαίνουν στο συγκεκριμένο χώρο πλέον για όριστο χρονικό διάστημα. Και συνεπώς προφανώς δεν είναι ενημερωμένοι αυτοί οι οποίοι διατηρούν αυτό το είδη σε επιφυλάκιση. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εμείς εφαρμόζουμε στο έπακρο τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ήδη τελευταία έρχεται και μία απόφαση του Υπουργού ΙΠΕΚΑ, τον επιβλητή Υπουργού του κ. Καλαφάτη, με την οποία υποχρεώνεται πλέον ο ΦΟΣΔΕ να πάρει το 27% των σκουπιδιών της Σιθωνίας και το 73% θα το πάρει ο άλλος σχετά της περιοχής Ανθεμόντα. Εκείνο που ήθελα να τονίσω και αποκρύπτεται από το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωκε ο κ. Καπλάνης είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία καταρχήν κερδίζει έμεσα ο Δήμος, υπό την έννοια ότι ενώ παλιά εμείς ήταν να πληρώσουμε 48 και μας ξενίζει το γεγονός γιατί να πληρώνουμε 48 επί διοίκησης καπλάνη ενώ στον άλλο χιτά πληρώνουμε 22 και προσπαθούμε να κατεβάσουμε τα 48 ευρώ όσο μπορούμε περισσότερο εφαρμόζοντας βέβαια και τις αποφάσεις και των υπουργών αλλά και του περιφερειακού σχεδιασμού. Έτσι στην πράξη κερδίζουν οι δημότες πάνω από 10 με 12 ευρώ περίπου. Έχει μειωθεί δηλαδή το κόστος αποπληρωμής και υποχρέωση από την πλευρά του Δήμου Πολυγύρου, αλλά και το κυριότερο πρέπει κάποτε σε αυτόν τον τόπο να εφαρμοστούν και οι νόμοι. Και μάλιστα θα δείτε χαρακτηριστικά η υπουργική απόφαση λέει ότι ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΕ έχει σοβαρές διοικητικές αστικές και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία. Άρα συνεπώς οι λαϊκισμοί και οι προηγούμενες αιτιάσεις οι οποίες προβάλλονταν από την πλευρά της προηγούμενης διοίκησης έχουν τελειώσει. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον νόμο και αυτό πράττουμε. Αλλά στην πράξη, επαναλαμβάνω, μειώνεται οικονομικά και η υποχρέωση των δημοτών μας. Ο κύριος Καπλάνης εκφράζει και την αντίθεσή του για την πρόσφατη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με την οποία στο χιτά Πολυγύρου θα καταλήγει και το 27% των στερεών αποβλήτων του Δήμου Σιθωνίας. Με απόφαση πρόσφατη της περιφέρειας έρχονται στο χιτά του Πολυγύρου και το 27% των απορριμμάτων της Σιθωνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κίνδυνος να μην μπορέσει να λειτουργήσει ο χιτά ή να έχουμε τις συνέπειες που πολλές φορές έχω αναφερθεί, περιβαλλοντικές, στην υγεία μας κτλ., είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή να έρχονται τα σκουπίδια της Βορείου Χαλκιδικής, αλλά πλέον και της Σιθωνίας στο χιτά του Πολυγύρου, τότε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο χιτά του Πολυγύρου θα έχει κορεστεί, με αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να ψάχνουμε να βρούμε κάποιο άλλο χώρο για να πάμε πλέον τα απορρίμματα της περιοχής του Δήμου Πολυγύρου. Και βεβαίως επειδή θα είναι μεγάλος όγκος, γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και η εργολάβος εταιρεία στη διαχείριση των απορριμμάτων, οπότε θα καταντήσει ο χιτά ένα σκουπιδότοπος της παλιάς εποχής, με όποιες συνέπειες συνεπάγεται βέβαια αυτό το πράγμα. Η απόφαση αυτή είναι πρόσφατη, έχει περίπου 10 μέρες που εκδόθηκε, δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται ακόμη, αλλά είναι θέμα ημερών να γίνει και αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, εν ώψη καλοκαιριού, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα για αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε την μεταφορά των σκουπιδιών και της Σιθωνίας, το ποσοστό που είπα, στο χιτά Πολυγύρου. Γιατί δεν δίνετε συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή, η οποία σε συμφωνία με το Δήμο Σιθωνίας μεταφέρει τα λύματα, τα αστικά λύματα της παράλιας ζώνης του Δήμου Πολυγύρου και τα δέχεται ο Δήμος Σιθωνίας από το Σεπτέμβριο του 2012, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε καταβάλει ούτε μισό ευρώ. Αυτή δεν είναι μια πολύ καλή και σωστή ενέργεια. Τόσο από την πλευρά του Δήμου Σιθωνίας που υποδέχεται μέσα στους βιολογικούς καθαρισμούς του
τα στερεά απόβλητα των παραλιακών ζωνών της περιοχής του Δήμου Πολυγύρου, και με την πλευρά του Δήμου, ο οποίος έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον όμορο Δήμο και μπόρεσε και έλυσε και το πρόβλημα, έστω μεταβατικά, των στερεών αποβλήτων. Άρα λοιπόν εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο, ιδιαίτερα δε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ και ο Πρόεδρος. Η λύση είναι να εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός. Δηλαδή να γίνουν και οι άλλοι δύο χιτά, της Βορείου Χαλκιδικής και της Ιθονίας, προκειμένου η κάθε περιοχή να διαχειριστεί τα δικά της απορρίμματα. Πέρυσι το καλοκαίρι ο κύριος Πάχτας έλεγε ότι ξεκινάει η λειτουργία του ΧΙΤΑ. Και μάλιστα πριν από δύο χρόνια, όταν πρωτοήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε έρθει ο κύριος Πάχτας και μας έλεγε ότι σε δύο χρόνια θα ήταν έτοιμος ο ΧΙΤΑ της Βορείου Χαλκιδικής. Τα δύο χρόνια συμπληρώνονται τώρα. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να έχει τελειώσει τώρα ο ΧΙΤΑ της Βορείου Χαλκιδικής, και ξέρετε ότι όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά ούτε καν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες, ούτε έχει γίνει η δημοπράτηση, ούτε βεβαίως ξεκίνησε η κατασκευή. Άρα αυτό που λέμε ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ισχύει στην περίπτωσή μας. Ο κύριος Πάχτας έλυσε το πρόβλημά του για αυτό το χρονικό διάστημα, λέγαμε για δύο μήνες αλλά έχουν γίνει 10, και πολύ φοβάμαι ότι στο μυαλό του έχει να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση για πολλά χρόνια ακόμη, όσο δεν αντιδρούν οι κάτοικοι της περιοχής. Ήδη ο Δήμος Αριστοτέλεια, επειδή ακριβώς φέρεται ότι είναι μεγάλο το τίμημα το οποίο καταβάλει στο ΦΟΣΔΑ του Πολυγύρου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναζητεί και μάλλον έχει έρθει και σε συμφωνία με το ΧΙΤΑ Μαυροράχης, ώστε να μεταφέρονται εκεί τα σκουπίδια, ένα μεγάλο μέρος των σκουπιδιών, και να πληρώνει ένα τίμα της τάξης των 28 ευρώ, και φαίνεται ότι το συμφέρει περισσότερο, διότι σε εμάς πληρώνει 40 ευρώ και πλέον. Αντιλαμβάνεστε ότι η λύση την οποία βρήκαμε εμείς ήταν οικονομική, έμεσα ωφέλιμη για τους δημότες, αλλά παράλληλα εφαρμόσαμε στην πράξη, επαναλαμβάνω, και τα όσα ορίζονται από τον περιφερειακό σχεδιασμό και τις υφιστάμενες υπουργικές αποφάσεις. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε κάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλέον ανακύκλωσης, κάτι που δεν το είχε κάνει η προηγούμενη διοίκηση. Έχουμε παραλάβει καινούριο και ειδικό απορριμματοφόρο για την ανακύκλωση. Έχουμε ήδη 400 σκάδους οι οποίοι θα διανεμηθούν στους δημότες. Έχουμε τους σκάδους κομποστοποίησης, 1.200 σκάδους περίπου, οι οποίοι επίσης θα διανεμηθούν στα σπίτια. Και σε την ίδια διαδικασία έχει μπει και η περιοχή της Ιθονίας και η περιοχή του Αριστοτέλεια. Άρα συνεπώς εκτιμούμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον το μισό όγκο των σκουπιδιών, ο οποίος ουσιαστικά δείχνει ότι στην πράξη θα έχουμε σχεδόν τα μισά σκουπίδια από αυτά που προβλέπονταν αρχικά από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αλλά και έτσι να ήταν, αν δεν υπήρχε το σκέλος της ανακύκλωσης, είναι ανοιχτά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και υπάρχει περιόριστη δυνατότητα να επιλέξουμε μια ευρύτερη περιοχή όπου να γίνει ένας νέος χιτά, ή να έχουμε μια συμπληρωματική επέκταση ακόμη και του υφιστάμενου χιτά με χρήματα του ΕΣΠΑ. Κανένας δεν είναι ανεκατάστατος και δεν υπάρχει πρόβλημα άλυτο, αρκεί να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία λαϊκισμών. Πιστεύω ότι είναι μια κακοπροαίρετη κριτική, γιατί τα πράγματα τα γνωρίζει ο κ. Καπλάνης. Αποκρύπτει στο δελτίο τύπο την υφιστάμενη υπουργική απόφαση που υποχρεώνει το ΦΟΣΔΑ να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ενώ γνωρίζει ότι θα φέρνει η Σιδονία το 27%. Άρα έμεσα από αυτό αποδεικνύεται ότι ξέρει μεν την υπουργική απόφαση, αλλά δυστυχώς την αποκρύπτει. Εγώ θα περίμενα βέβαια περισσότερη ειλικρίνεια. Πάντως, νέα δεδομένα αναμένεται να δημιουργήσει η καθιέρωση φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, στον οποίο ήδη εξελέγει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.